το φοιτητικό επίδομα πολυτεχνείας οικογένειας Ορκαλοχώρη, αλλά και τα χρήματα της κρατικής αρρωγής που είναι ακατάσχετα, κατάσχεσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για χρέη προς την εφορία ύψους 7.300 ευρώ. Μπήκα στους λογαριασμούς για να κάνω την ανάλυση των χρημάτων και είδα ότι δεν μπορούσα να κάνω, ήταν δεσμευμένος ο λογαριασμός. Προστάω στην εφορία όπως και όλοι, αλλά ξέρω και πάρα πολύ καλά ότι τα επιδόματα αυτά είναι κατάσχετα. Και το περίμενε το παιδί το επίδομα. Φανταστείτε τη ψυχολογία του παιδιού. Αυτό το πράγμα είναι ανίκουστο. Η μητέρα δεν πίστευε στα μάτια της με την ίδια να μας καταγγέλει το γεγονός και να μας περιγράφει την ταλαιπωρία της. Να κάνουν τουλάχιστον μία διάκριση μεταξύ τους και να πούνε ότι ναι, θα δεσμεύεται το λογαριασμό του Α ή του Β, αλλά εξαιρείται των δεσμεύσεων και των κατασχέσεων. Το επίδομα που προέρχεται Α με τον κωδικό ΤΑΔΕ που πρόκειται για Market Pass. 2. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι πολίτες νιώθουν μία ανασφάλεια μέσα στο κράτος που ζουν. Ενώ η πολιτεία πρέπει να είναι δίπλα τους, ειδικά στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Έτσι. Αλλά υπάρχει μια γενικότερη ανασφάλεια. Αμέσως κινητοποιηθήκαμε, δημοσιοποιήσαμε το θέμα στη σελίδα μας και κατόπιν ενεργειών συντονισμένων και πιέσεων κατέφερε η οικογένεια να πάρει στα χέρια της για αρχικά το φοιτητικό επίδομα των 1.500 ευρώ. Δεν θα χειροκροτήσουμε για το αυτονόητο, όμως δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματα των πληγές των συμπολιτών μας, τονίζει ο Σύλλογος, με τις πιέσεις να εντείνονται και για τα χρήματα της κρατικής αρρωγής που δεσμεύτηκαν παράνομα και τα οποία προορίζονται για την αποπεράτωση και αποκατάσταση ζημιών από τον ισχυρό σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Δεν μπορώ να κάνω ανάληψη. Είναι κατεστημένα. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την ίδια βίωνη εξέλιξη και για το ποσό της αρρωγής που υπενθυμίζουμε ότι είναι κατάσχετο, αδέσμευτο, αφορολόγητο από οποιοδήποτε φορέα ή τραπεζικό ίδρυμα. Η ανασφάλεια στους πληγέντες μεγαλώνει με φόντο και τα κατασκετήρια που συνεχίζουν να επιδίδονται με αμύωτο ρυθμό, με τα κατασκετήρια να αγγίζουν μέχρι στιγμής τα 30. Οι κατασχέσεις έχουν αυξηθεί. Οι πληστηριασμοί, από ό,τι γνωρίζουμε, αυτοί που είχαν οριστεί ήταν 9. Μέχρι τώρα τα κατασκετήρια αγγίζουν τα 30. Έχουμε βέβαια και νέα δεδομένα, θα τα ανακοινώσουμε αυτές τις μέρες.